Παρά το σοου που είχε στηθεί στις 9 Αυγούστου κατά την αναχώρηση του Αμπτουρχαμίτ Χαν για το σημείο Γιορουκλέρ 1 στον κόλπο της Ατάλειας εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας και σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανακοίνωση ότι άρχισαν οι ερευνητικές γεωτρήσεις, η Άγκυρα αποκαλύπτει τις πραγματικές της προθέσεις και τα επόμενα βήματα του τουρκικού γεωτρύπανου μετά τις 7 Οκτωβρίου που λήγηκε η Ναύτεξ. Τουρκικό αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών, κάνοντας κατασκοπία, προέβη σε υπερπτήση στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη και σε ύψος 4.500 ποδών ή 1.500 μέτρα πάνω από το βόρειο κομμάτι του τεμαχίου 6 και το γεωτρύπανο Tungsten Explorer που έχει μισθώσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ακολούθως πέρασε νότια του Καστελόριζου προτού εισέλθει στο φυρ της Τουρκίας με την πτήση να καταγράφεται από τα ραντάρ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από την Τουρκία, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα ευρήματα και την κατάσταση στο στόχο Γιορουκλέρ 1 από τις ερευνητικές γεωτρήσεις του Αμπτουρχαμίτ Χαν. Από τα αποτελέσματα των οποίων θα φανεί εάν η τουρκική εταιρεία πετρελαίων προστίθεται θα προχωρήσει σε συνέχιση των εργασιών ή σε κάποια άλλα βήματα. Όπως μετέδωσε τις τελευταίες ημέρες ο Αντένα, Αθήνα και Άγκυρα θεωρούν βέβαιο ότι το τουρκικό γεωτρύπανο θα πλεύσει εντός της Κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και στα σύνορα των Κυπριακών θαλασσοτεμαχίων 6 και 7 στο βόρειο τμήμα τους. Εκεί όπου η Άγκυρα έχει δεδομένα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Στις 9 Αυγούστου άλλωστε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν είχε προειδιάσει πως μετά τον Οκτώβριο το τουρκικό γεωτρύπανο θα συνεχίσει τις ερευνητικές γεωτρήσεις αλλού. Το πλοίο μας όταν ολοκληρώσει τις γεωτρήσεις σε αυτή την περιοχή δεν θα σταματήσει και θα κατευθυνθεί στα άλλα σημεία. Και θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε μέχρι να βρούμε φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Μετά από 8 ημέρες προπαρασκευαστικών εργασιών, το Αμπτουρχαμίτ Χαν άρχισε χθες την εξερεύνηση στο Γιορουκλέρ 1 σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε συνέχεια στα χαρμόσυνα νέα από την Μαύρη Θάλασσα με νέα καλά νέα στη Μεσόγειο αυτή τη φορά. Με τον υδρότα των μηχανικών μας και τις προσευχές του έθνους μας, ας είναι η τύχη του πλοίου μας καλή και η γεώτρηση του καρποφόρα. Το υπερσύγχρονο γεωτρύπανο απέπλευσε από τη Μερσίνα για τον πρώτο σταθμό της αποστολής του στις 9 Αυγούστου και έφτασε στο στόχο της γεώτρησης στις 10 Αυγούστου, στην περιοχή 29 ναυτικά μίλια από τον Καζίμπασα, στα όρια του κόλπου της Ατάλειας εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.